Κατά την άποψή μας, κατοχυρώνεται ένα κλίμα θετικό το οποίο βλέπαμε όλο την προεκλογική περίοδο και το οποίο είναι και, έχει εκφραστεί και στις μεγάλες συγκεντρώσεις που γίνανε και στο Σύνταγμα την περασμένη Τετάρτη, αλλά και στα ψηφοδέλη του ΚΚΕ, τα οποία αποτέλεσαν πόλο συσπήρωσης και συμπόρευσης με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος προέρχεται και από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Κατά την άποψή μας, νομίζουμε ότι εκφράστηκε και σε αυτές τις εκλογές μία πίεση προς την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους, το λαό της χώρας, να επιλέξει ανάμεσα στα δύο, στο μικρότερο κακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, ένα τμήμα της εργατικής τάξης σημαντικό δεν έπεσε σε αυτή την παγίδα. Έχει διαμορφωθεί, κατά την άποψή μας, μια βάση δύναμης η οποία μπορεί να είναι και διαφορετική από αυτή που αποτυπώνουν τα exit poll στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο πραγματικά αποδεικνύει ότι υπάρχει τμήμα του ελληνικού λαού των εργαζομένων που προσβλέπει στο ΚΚΕ ότι είναι εκείνη η δύναμη που μπορεί πραγματικά να αποτελέσει πολλαπλασιαστή της δύναμής του, της αντοχής του, να πιέσει για να έχουμε θετικές εξελίξεις και αποτελέσματα στον αγώνα που έρχεται. Πολύ σύντομα. Ωραία. Γιατί ακούγονται, εν πάση περιπτώσει, ζητήματα για την καθαρή Ιθολινίκη, mm-hmm. για την πολιτική αλλαγή και τις πολιτικές εξελίξεις. Εμείς θέλουμε να επισημάνουμε το εξής, το οποίο δεν είναι κάτι καινούργιο, το έχουμε πει και σε όλη την προεκλογική περίοδο. Ότι πολιτική αλλαγή και πολιτικές εξελίξεις να δρομολογηθούν από ένα κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, που στην ουσία της στρατηγικής της κατεύθυνσης δεν έχει και ουσιαστικές διαφορές από τη στρατηγική κατεύθυνση που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα ανατρέψει τα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε, τα αρνητικά μέτρα, τα βαριά μέτρα για τον ελληνικό λαό. Εμείς λέμε ότι ο λαός πρέπει να κρατήσει μικρό καλάθι και να είναι από ήδη από αύριο επιποδός πολέμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε απάντηση. Και το δεύτερο, αν είναι κάτι το οποίο με βάση την εικόνα που έχουμε πρέπει να αναλογιστεί ο ελληνικός λαός σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι κατάφερε να δικαιώσει και να δικαιολογήσει mm-hmm. μια στροφή ενός τμήματος του ελληνικού λαού προς τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για τα προβλήματά του. Γιατί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς εκείνες οι δυνάμεις που από το 2009 και στη συνέχεια έβαλαν τον ελληνικό λαό στην περιπέτεια των μνημονίων, του χτυπήματος στο εισόδημα κατά 40%, του ξυλώματος των κοινωνικών ασφαλιστικών δικαιώματων του. Άρα εμείς πρέπει να έχουμε στο νου ότι όλα αυτά είναι μέτρα που θα συνεχίσουν. Δεν τα επηρεάζει, να το πω έτσι, η καθαρή Ιθολινίκη, η Νέα Δημοκρατία αν είναι πρώτη, ο ΣΥΡΙΖΑ αν είναι πρώτος. Η αύξηση του κατώτερου μισθού είναι σε αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Κυρία Καφαντάρη, ο κατώτερος μισθός, εσείς ψηφίσατε στη Βουλή παρών και για τις 120 δόσεις. Καλά, εσείς τα χαρίζατε στους εφοπλιστές, αφού μαζί τα ψηφίσατε. Ρωτήστε τον κόσμο. Ρωτήστε τον κόσμο πώς ανακουφίστηκε με αυτά τα μέτρα. Ρωτήστε τους νέους που ανέβηκε 11% ο κατώτερος μισθός. Για να μείνουμε λίγο στην ανάλυση του αποτελέσματος, κυρία Λαβάνε. Εγώ να θυμίσω στην κυρία Καφαντάρη ότι παρόν ψήφισαμε για συγκεκριμένο λόγο και αυτοί που πρέπει να απαντάνε. Εσείς θα απαντήσετε στον κόσμο που ψηφίσατε που δεν έθεσε παρόν για ψηφοφορία σε θετικά Βουλή, μέτρα. Τα μέτρα τα οποία πρότειναν το ΚΚΕ. Γιατί δεν τα θέσατε. Αυτό πρέπει να απαντάτε. Αλλά επειδή είπατε πριν, κατηγορήσατε ή τέλος πάντων καταλογίσατε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι έσπρωξε πολίτες στην. Γιατί είδε ακριβώς ο λαός. Στο Κινάλ και στη Νέα Δημοκρατία. Ο λαός μας ακριβώς, μήπως πολίτες του Κινάλ έρχονται πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ. Του να διαψεύδονται και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εμείς λέμε ότι δεν μπορεί, συμμαχία. Γιατί προφανώς ανεξάρτητα με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα μπούμε σε προεκλογική ξανά περίοδο, είτε γίνουν συντομότερα είτε γίνουν αργότερα. Και πρέπει ο ελληνικός λαός να έχει. Αυτό είναι το επιδικό. Εμείς καλέσαμε το λαό να ψηφίσει με νέο κριτήριο σε όλες τις κάλπες. Εκεί περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα και στις περιφέρειες και στους δήμους. Είπατε για τους άλλους. Θέλω να μας πείτε όμως για το ΚΚΕ, γιατί σε μια κάλπη η οποία, τέλος πάντων, οι ευρωεκλογές είναι πιο εύκολο κάποιος να ψηφίσει ένα μικρό κόμμα, σε μια συγκυρία που η Ευρώπη δεν εκπέμπει και την καλύτερη εικόνα της και το ΚΚΕ έλεγε ότι η πιο original αντι-ΕΕ επιλογή είναι η ψήφος στη Λαϊκή Συσπήρωση και στο ΚΚΕ, δεν καταφέρατε να αυξήσετε τα ποσοστά σας. Οπότε, να, δούμε να πούμε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κινάλ κτλ. Τα κύριε Λαβάνε, είχαμε μείνει στο ότι. Το ΚΚΕ έκανε κάτι λάθος. Περάσατε κάτω από τον πύχη που είχατε θέσει. Υποθέτω ότι σε μια τέτοια αναμέτρηση και με το ΣΥΡΙΖΑ να έχει υποστεί εδώ που τα λέμε και 4-4,5 χρόνια κυβερνητικής φοράς, γιατί όποιος κυβερνά φύρεται, δεν περιμένατε κάτι παραπάνω από το να κρατήσετε τα ποσοστά σας μόνο. Πρώτα απ' όλα, εδώ δυστυχώς η απάντηση είναι ήδη και με τους προηγούμενους ομιλητές ότι πρέπει να περιμένουμε να έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε. Ναι, λέμε τα μηνύματα και το κλίμα, το οποίο παίρνουμε εμείς δείχνουν σαφώς παραπάνω από τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Τώρα αυτό θα δούμε πώς επιβεβαιώνεται. Όμως πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτές οι ευρωεκλογές δεν είναι το ζήτημα ότι
όπως μπήκε προεκλογικό, ότι δεν μιλάμε για την Ευρώπη κτλ. Δεν ήταν εκεί το ζήτημα. Ήταν ότι ανακηρύχθηκαν από την κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση σε πρόκριμα για τις βουλευτικές εκλογές τις οποίες έρχονται. Άρα και ο λαός μας ψήφισε με κριτήριο τέτοιο, με ένα υπόβαθρο εκβιαστικών διλημάτων που μπήκαν ξανά, με προεκλογική παροχολογία, με σκάνδαλα κτλ. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να έχουμε στο νου. Μπροστά στις εκλογές, ο κόσμος, ξέρετε, δεν ψηφίζει με βάση πάντα τα σωστά κριτήρια. Mm-hmm. Ψηφίζει με το κριτήριο το οποίο δημιουργείται στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και οι εκλογές δεν καθορίζουν και τα πάντα. Mm-hmm. Γιατί σήμερα έχεις εκλογές, μετά μπορείς να έχεις εξελίξεις, οι οποίες μπορούν διαφορετικά να αποτυπώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα που είχες. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι πραγματικά ένα τμήμα της ελληνικής εργατικής τάξης και του λαού βλέπει ποια είναι η κατάσταση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου είναι αρνητικός ο συσχετισμός συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό δεν τον απομακρύνει από την ανάγκη να οργανωθεί, να παλέψει και αναγνωρίζει ότι πραγματικά το ΚΚΕ είναι το αποκούμπι, θα βρεθεί στο πλάι του είτε από αύριο είτε από μεθαύριο, ανάλογα τις εξελίξεις που θα έχουμε, και για να δώσει μία μάχη για να μπορέσει να κατακτήσει, να ανακτήσει τις απώλειες που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που βάζει ακριβώς μπροστά αυτό. Και αυτό είναι ο πήχης ο δικός μας. Αν τα καταφέρουμε να ανακτήσουμε τις απώλειες που είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Θέλουμε μόνο να ευχαριστήσουμε βαθιά τους ανθρώπους εκείνους που συμπορεύτηκαν μαζί. Εκείνους που βαδίσαμε μαζί. Εκείνους που βαδίσαμε μαζί μέχρι εδώ και θα συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερους να βαδίζουμε μπροστά. Μάλιστα. Έτσι ώστε να φέρουμε στο προσκήνιο τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και τις ανάγκες τους. Και το κουκουέ θα το βρουν στο πλάι τους και το ξέρουν καλά όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες την επόμενη μέρα.